Η Πέγγι Ζήνα να μιλήσει σήμερα για τον Μίκη Θοδωράκη, γιατί είναι από τις νεότερες ερμηνεύτριες που έχουν κάνει αρκετές συναυλίες με τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και τον γνώρισε τον Μίκη Θοδωράκη. Κυρία Ζήνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στις δυο και στον κύριο Γιάννη. Σας καλημέρα ευχαριστούμε σας. Πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε πώς τον γνωρίσατε εσείς τον Θοδωράκη, πώς τον τραγουδήσατε, πώς τον αισθανθήκατε. Όλα ξεκίνησαν από μια συναυλία που με κάλεσε ο Αντώνης Καλογιάννης σε μια μεγάλη συναυλία για τα 50 του χρόνια και μου ζήτησε να πω 3 τραγούδια του Μίκη μας. Ήταν η πρώτη φορά που σε συναυλία τραγούδησα τραγούδια του Μίκη, αν και πάντα στα προγράμματά μου τα τιμούσα με τον δικό μου τρόπο και τα αγαπούσα. Και από εκεί ξεκίνησε μία συνεργασία μέσω της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. Και έτσι γνώρισα από κοντά του Μίκη, κάνοντας μαζί του κάποια ραντεβού, κάποιες πρόβες. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή καλλιτεχνικά που έχω ζήσει. Μιλήσαμε πάρα πολλές φορές στο σπίτι του και με έμαθε πώς να στηρίζω και με ποιο τρόπο δωρικό να λέω τα τραγούδια του, ειδικά τα λαϊκά τραγούδια, mm-hmm. που του άρεσε και προτιμούσε περισσότερο να λέω τα λαϊκά του τα τραγούδια, λέγοντάς μου ότι αυτά είναι που σε κάνουν να θυμάσαι, ενώ το έντεχνο είναι για να σε κάνει να ξεχνάς. Είναι και τα δύο απαραίτητα, mm-hmm. αλλά να θυμάσαι ότι το λαϊκό μας τραγούδι είναι οι ρίζες μας και ότι το λαϊκό οι Έλληνες το αγάπησαν. Ήταν η πιο σημαντική προσωπικότητα που γνώρισα στη ζωή μου. Ήταν ασύλληπτες οι ιστορίες που μου διηγήθηκε. Και οι καλλιτεχνικές, αλλά και τη ζωή του ιστορίες. Στην ουσία γνώρισα το μεγαλύτερο μύθο της Ελλάδος από κοντά. Μια τεράστια προσωπικότητα, με πάντα ενωτική διάθεση. Που σας άκουσα και το είπατε πριν. Πάντα ενωτική διάθεση και ιδεολογικά. Ήταν αυτό που ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Εμένα μου έχει κάνει ήταν εντύπωση, πάντα με όλα τα κόμματα που είχαν ενωτική διάθεση. Δεν τον ένοιαζαν ούτε τα χρώματα ούτε τα κόμματα βασικά. Εμένα, τον ένιωσε την αλήθεια, η ένα. Με ακούτε κυρία Ζήνα, μου κάνει εντύπωση πως Γιώργο αγαπούσε τις λαϊκές τραγουδίστριες. Και έδινε ευκαιρία και τους λαϊκούς τραγουδιστές. Τις λαϊκές φωνές. Τις αγαπούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί θεωρούσε πάρα πολύ αυθεντικές τις ερμηνείες του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος πάρα πολύ αγνά κατέθεσε την ψυχή του σε αυτά τα τεράστια έργα. Και στους ποιητές που ο Μίκης μελοποίησε και στην ουσία τους έφερε τόσο κοντά στον κόσμο, στον λαό. Τους έφερε τόσο κοντά, το είχε πει και ο ίδιος ο κύριος Ρίτσος αυτό. Ξέρετε κάτι, έχουν τραγουδήσει τραγούδια του, Edith Piaf, οι Beatles έχουν κάνει διασκευή, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, εσείς, η Πάολα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έβαζε ταμπέλες και όπως είπε πριν ο κύριος Λιάνης, άφησε νέους καλλιτέχνες να τραγουδήσουν τα δικά του τραγούδια με τον δικό τους τρόπο για να μάθουμε και οι νεότεροι να συνεχιστούν τα τραγούδια του. Μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί έχει τύχει να γνωρίζω την κυρία Ζήνα. Mm-hmm. Δεν την γνωρίζω τόσο στενά όσο θα έπρεπε ένα δημοσιογράφος για να εκφράσω μια απόλυτη γνώμη, αλλά το ζήλο της για να τραγουδήσει Θεοδωράκη το τραγουδίσει σε πρόβες και στις πρόβες φαίνεται περισσότερο η πρόθεση που έχει ένας τραγουδιστής. Mm-hmm. Συνεπώς, επενώ τους τραγουδιστές που θέλουν πάντα να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που μου κάνει. Mm-hmm. Ακόμα και αν είναι πείραμα, ακόμα και αν ομιγέννητο θα οδηγήσω σε αποτυχία. Αλίμονο είναι αυτοί οι τραγουδιστές που είναι από τη μεγάλη μήτρα του λαϊκού τραγουδιού, δεν πούνε τραγούδια Θεοδωράκη. Αλίμονο δεν τα πούνε. Και όταν βγήκε ο Ρουβάς να πει, τον στήριξα. Mm. Και όταν βγήκε η κυρία Ζήνα, τη στήριξα. Και όταν βγήκε η Πάολα, τη στήριξα. Και θα του στηρίζω πάντα. Δεν μπορεί να μείνουμε στις ερμηνείες που έχει κάνει, τις θεϊκές όπως τις χαρακτήρισε, του Γρηγόρη Μπιντικότση και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα περιοριστούμε σε ένα κύκλο που είναι αυτός ο κύκλος που ξέρουμε. Μα η ζωή προχωράει. Η νέα γενιά έχει ήδη έρθει με αστέρια δικά της που τα ακούω και δεν τα γνωρίζω. Αργυρός, Βέρτης, ένα άλλο. Αν θελήσουν αυτοί να πούν κάποια στιγμή το Θεοδωράκη, θα πούμε μα δεν πρέπει να λένε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε δεν πρέπει. Θα κρίνουμε το αποτέλεσμα. Παλιά το λέγανε αυτό. Παλιά το λέγανε. Πολύ περισσότερο. Μα τώρα, μα και εγώ να δεις το τι ακούω που. Ακριβώς.
Ναι. Ο δημιουργός μόνο έχει το δικαίωμα. Μόνο αυτός. Ο Μίκης Θεοδωράκης, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο κύριος Λιάννης, ο Μίκης Θεοδωράκης έλεγε τα τραγούδια δεν ανήκουν σε μένα. Ας τα πει όποιος θέλει και ο ίδιος θα κρυθεί από το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν το μεγαλείο ψυχής. Εμένα στις προσωπικές συμβουλές που κάναμε στις πρόβες, απλώς ήταν πάρα πολύ, με μένα τουλάχιστον, υπήρξε με την καλή έννοια αυστηρός, υπήρξε σαν δάσκαλος σε μένα, στο πώς θα πρέπει να πατήσω σε συγκεκριμένα γυρίσματα και έναν συγκεκριμένο δωρικό τρόπο, ο οποίος ξεκινάει από τον τρόπο που παίζουν τα μπουζούκια μέχρι τον τρόπο που θα τα εκφράσει ο τραγουδιστής. Για να κρατήσουμε τη δική του, το δικό του ήθος στα τραγούδια. Μόνο σε αυτό ήταν, ας πούμε, λίγο αυστηρός. Και κάθε φορά που άκουγα από εκείνον, σε κάθε εκπομπή που διοργανώναμε, σε κάθε συναυλία τα τελευταία 7 χρόνια που συνεργαζόμαστε, μία καλή κουβέντα που φρόντιζε να μου έρθει ακόμα και την στιγμή που προβάλλεται η κάθε εκπομπή, ήταν για μένα γαλόνια. Γαλόνια που θα τα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Και με έκανε πολύ καλύτερη τραγουδίστρια αυτή η συνεργασία μου. Μου έδωσε τελείως άλλη οπτική για το πώς είναι να τραγουδάς στον πολιτισμό μας. Έχει άλλη βαρύτητα. Έτσι είναι. Έχει σημασία και το πώς θα κινηθείς, πώς και θα ποιος το λέει αυτό. Και πώς θα στηρίξεις αυτή την ποιήση. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό που μου έτυχε στη ζωή μου και μπράβο είμαι σας. Πολύ με βαριά θλίψη σήμερα και όσο και να προσεύχομαι να είναι ελεύθερη η ψυχή του και να ξέρω ότι ήθελε να φύγει γιατί δεν τον νίκησε ο θάνατος, απλώς εκείνος του παραδόθηκε. Εκείνος μόνο νίκησε το θάνατο πάρα πολλές φορές στη ζωή του. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν θα τον ξαναδώ και δεν θα ξαναμιλήσουμε από κοντά, μόνο γι' αυτό. Αλλιώς θα είναι για πάντα αθάνατος για όλα τα χρόνια που έρχονται μπροστά μας. Και για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζήνα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Καλημέρα και στους δύο. Κύριε Λιάννη, καλημέρα. Καλημέρα.